ομιλούν θερμότατα περί της Ελλάδος και η νέα γενιά δηλαδή των στρατιωτικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προωθεί δια της δικής τους δράσεως την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ Αμπουντάμπη και Αθήνας. Mm-hmm. Η οποία συνεργασία θα αυτή τη στιγμή ωφελήσει τη χώρα μας τριπλά. Πρώτο, η στρατιωτική συνεργασία παύλα στην εκπαίδευση και ίσως στο μέλλον η μεταστάθμιση μιας μοίρας πολεμικής αεροπορίας των Εμμυράτων στην Κρήτη, κατά αναλογία της μεταστάθμισης μιας μοίρας πολεμικής αεροπορίας των Εμμυράτων στη Δυτική Αίγυπτο, σε μεγάλη παρένθεση, Λιβύη, δεν αναφέρομαι για ευνόητους λόγους περαιτέρω στο θέμα αυτό. Δεύτερο, στην αμυντική βιομηχανία. Ήδη στη ΙΕΑΒ, η Ελληνική Αεροδιαστημική Βιομηχανία, προκήρυξε νέες 700 θέσεις για τεχνίτες και μηχανικούς, χάρη σε μία επένδυση, την πρώτη αλλά όχι τελευταία, του Αμπουντάμπη, ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Και βέβαια και στο τρίτο σκέλος, η Ελλάδα ακριβώς χάρη στη συνεργασία και συμμαχία της με την αναδυόμενη δύναμη του αραβικού κόσμου, αυξάνει δραματικά το ειδικό βάρος της. Ας αναρωτηθούν οι τηλεθεατές μας πού θα οδηγηθεί ή μάλλον πού θα οθηθεί η Ελλάδα χάρη σε μια συμμαχία με τις δύο πιο ισχυρές μοναρχίες του αραβικού κόσμου, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χάρη στο ειδικό βάρος αυτών των δύο μοναρχιών, όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, αλλά και στον ισλαμικό κόσμο. Υπενθυμίζω πως ο υπηρέτης των δύο τόπων του Ισλάμ, δηλαδή Μεδίνα και Μέκα, η Σαουδική Αραβία, αυτή τη στιγμή κατέχει τα πρωτεία στο Σουνιτικό Ισλάμ, όπως το Ιράν κατέχει τα πρωτεία στο Σιητικό Ισλάμ. Και πέραν ακριβώς αυτής των διαξυφισμών μεταξύ Ερντογάν και βασιλέα Σαλμάν και πρωτίστως του ιού του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για την ηγεσία του Σουνιτικού Ισλάμ, ούτως ή άλλως έχουν ανακύψει και ούκο λίγα προβλήματα μεταξύ αυτών των δύο μοναχιών και της Τουρκίας. Καταρχάς, πλέον οι Εμμυρατιανοί ανέρχονται στην πρώτη θέση στην κατηγορία των αγοραστών των ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μάλιστα. Για αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή ένα όφελος για τους συμπολίτες μας, όχι απλά για την ελληνική δημοκρατία. Ούκο λίγες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί εντελώς αθόρυβα από τους Εμμυρατιανούς. Από την επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης με 200 μόνιμες θέσεις έως την επένδυση στην ΕΑΠ με 700 νέες θέσεις εργασίας. Δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν χρεοκόπησαν οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες χάρη ακριβώς στις εξαγωγές τους σε Εμμυράτα και σε Σαουδική Αραβία το 2020 προς υποκατάσταση των αντίστοιχων τουρκικών εξαγωγών σε ιχθυοαλλιεύματα. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε στους εξής τομείς μεγάλες επενδύσεις από τους Εμμυρατιανούς. Στο real estate. Μάλιστα. Και ως ιδιώτες αλλά και ως κράτος. Και πρωτίστως στο μεγαλύτερο φιλέτο του real estate, αυτό του ελληνικού. Δεύτερον, στα ξενοδοχεία, ήδη ανέφερα το Αστέρα Βουλιαγμένης. Τρίτον, στην ενέργεια, ως πρωτοπόρη η χώρα αυτή και γενικότερα και η Σαουδική Αραβία σε αυτό. Mm-hmm. Όπως επίσης και στην αμυντική βιομηχανία και στην αφιλία, χάρη στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων εφοπλιστών και του Εμμυράτου του Ντουμπάι, χάρη στο λιμένα του Τζεμπελάλη. Οπότε, ας αναρωτηθούμε πού θα οδηγηθεί η ελληνική οικονομία όταν υπάρχει το αντίστοιχο παράδειγμα της Τουρκίας και του Κατάρ. Πώς δηλαδή το Κατάρ, χάρη στη χρηματοδότησή του, εκτόξευσε στον 7ο ουρανό την Τουρκία.